Είναι όντως αποτρεπτικά τα πρόστιμα ή τα ρίχνουμε εκεί για να βγούμε... Η εμπειρία που έχω, είναι καθαρή προσωπική μου εκτίμηση αυτό εδώ, ότι τα πρόστιμα που βάζουμε διευκολύνουν την παραβατικότητα. Φαίνεται οξύμορο, όμως. Ένας, για να λειτουργήσει ένα βιολογικό καθαρισμό, θα του στοιχίζει το μήνα 1.000 ευρώ. Δεν το λειτουργεί. Το χρόνο 12.000 ευρώ. Δεν το λειτουργεί. Το πιάνω. Του βάζω φόρο 10.000 ευρώ. Πρόστιμο. Την έφεση εκεί και τα λοιπά πληρώνει στο τέλος 500 ευρώ. Το συμφέρει να τη λειτουργήσει. Εκεί που του στοιχίζει 12.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώσει 500. Μάλιστα. Ώσπου να εκδικαστεί η υπόθεση, να πάει φετίο και τα λοιπά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν του κλείνω τη βιομηχανία. Κλείσιμο. Όμως, επειδή έχουμε ανεργία, ξέρετε, η ανεργία είναι ο χειρότερος λόγος για να καταστραφεί το περιβάλλον. Μάλιστα. Πίσω από την στο βωμό της ανεργίας. Και του να εργαστούν περισσότερες. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ξέρετε, είναι μια βιομηχανία η οποία ρυπαίνει να την κλείσει και να πωλήσει 1.000 εργάτες, 100 εργάτες, 10 εργάτες. Άντε να πάρεις την απόφαση, είσαι πολιτικός να πάρεις την απόφαση. Αυτός όμως δεν είναι ουσιαστικά για το πανανθρώπινο, δεν είναι ένας απόλυτος εκβιασμός του εργοδότη, του επιχειρηματία προκειμένου. Το οποίο το εκμεταλλεύω. Ότι άμα κλείσω θα φύγουν αυτοί, άρα σας κρατώ όμιλους όπως ανεξέρετε. Βέβαια εδώ έχουμε και το πολιτικό κόστος. Για να μιλήσουμε έτσι και για τις κατηδίαν υποθέσεις. Είναι δυσκολία του πολιτικού. Όπου είμαστε μπιζέοι περισσότεροι, γιατί να το κάνω, θα χάσω από εκείνο, θα χάσω από τον άλλο. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι αυτοί οι πολιτικοί τι τραβάνε με τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν το λέμε εδώ το εύκολο, δεν είναι να αντιμετωπίσεις. Έχει το άλλο, φαίνει τα παιδιά του που κλαίνε, που φωνάζουν, θέλουν γάλα, θέλουν τέτοια, τι να τους κάνεις. Και αυτό γίνεται. Μάλιστα. Άρα, ακόμη και ο νομοθέτης... Θέλει όλη η πολιτεία πρώτα-πρώτα να επιβραβεύουμε αυτόν ο οποίος δουλεύει σωστά. Να ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος εφαρμόζει το περιβάλλον. Και αν μην του λέμε ότι ξέρεις εσύ απόλυσες και τα λοιπά, αυτόν ο οποίος ενεργεί υπέρ του περιβάλλοντος πρέπει να τον επιβραβεύουμε, να τον ψηφίζουμε. Και να μην ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος θα μας κάνει κονέ. Διότι και εμείς φταίμε σε αυτό το πράγμα. Με ποιο κριτήριο πηγαίνουμε και ψηφίζουμε? Μήπως ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι σε μια δεδομένη περίπτωση θα μας εξυπηρετήσουνε? Κατά βάση έτσι ψηφίζουμε. Και δεν ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος σε μια δεδομένη περίπτωση θα μας προστατεύσει την υγεία μας έμεσα προστατεύοντας το περιβάλλον? Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει ο ένας ο άλλος. Όλοι είναι μια κοινωνία υψηλής παραβατικότητας.